Κωνσταντίνε Μπόβδα, να σε καλωσορίζω. Εμεί γνωριζόμαστε. Πρέπει να αφήσουμε λίγο τα τυπικά στη μέση: Να μην είμαστε όπω είμαστε. Ο κόσμο ξέρει και ποιο είσαι εσύ και ποιο είμαι εγώ. Έχουμε λοιπόν. Ξέρει. Είναι... Η δική σου δραστηριότητα είναι πολύ γνωστή. Είναι έντονη, είναι χυμαλώδη, είναι ε, πολλέ φορέ ε, δημιουργική με αντίσταση πολύ μέσα. Ε, σίγουρα ξέρει ότι είσαι ένα παιδί από εμά, παιδί δύο μισθωτών γονέων, δεν είσαι από τζάκι, έδωσες τους αγώνες σου και βρέθηκες εύλογα μέσα στο κοινοβούλιο, από τις λίγες και ελάχιστε παρουσίες. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μια καινούρια πολιτική κίνηση. Ήθελα να μας πεις, να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, η Εθνική Συμφωνία τι ακριβώς είναι Α, το πρόσωπο το οποίο την ε, 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 ευαγγελίζεται, την ε, επικοινωνεί, είναι ο Κωνσταντίνος Μπόγδανος. Τι ακριβώς είναι η Εθνική Συμφωνία, τι στόχους έχει, τι επιδιώκει σε πρώτο βαθμό και βλέπουμε. Το πρώτο πράγμα το οποίο επιδιώκει η Εθνική Συμφωνία είναι να μην είναι στο προσκήνιο ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος αυτό το οποίο επιδιώκει είναι να μπουν στο προσκήνιο οι ιδέες, οι αξίες, οι αρχές μας. Δηλαδή να βρούμε χώρο σε έναν χώρο ο οποίος υπάρχει και λείπει ταυτόχρονα για να κάνουμε μία εθνική συμφωνία. Να μαζευτούμε άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν αυτό το οποίο αποκαλώ τον φιλελεύθερο πατριωτικό χώρο, και ο φιλελευθερισμό είναι μια έννοια την οποία δεν φοβάμαι, διότι φιλελευθερισμό δεν είναι ΛΟΑΤΚΙ, ΜΙΤΟΥ και ζήτω το Πακιστάν στην πλάτη του Έλληνα. Φιλελευθερισμό είναι οι αξίε τη αντιπροσωπευτική δημοκρατία, είναι η οικονομική ελευθερία, είναι η νομοκρατία, είναι η ισονομία, είναι η υπεράσπιση τη πατρίδα και των εθνικών συμφερόντων. Είναι εκείνα τα οποία οδήγησαν αν mm -hmm. θέλει, και πριν από περίπου 200 χρόνια, στην δημιουργία των εθνών κρατών που έφτιαξαν, δημιούργησαν το υπόβαθρο και το μοσαϊκό του κόσμου όπως τον ξέραμε μέχρι πρότινος που ορισμένοι μηδενιστέ έχουν ξεχυθεί για να γκρεμίσουν. Εθνομηδενιστέ. Και γενικώ μηδενιστέ, yeah. αν θε, Αλέξανδρο. Διότι ξέρει, όλο αυτό ξεκινάει, και χαίρομαι διότι έχουμε χρόνο να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση, όλο αυτό ξεκινάει από τα πανεπιστήμια και Ivy League πανεπιστήμια το στις Ηνωμένες σκιά, Πολιτείες. Τα Ακριβώς από τη δεκαετία του 60 και του 70, όταν μετακόμισε η σχολή της Φραγκφούρτης από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ το πρώτο μου πτυχίο Όπω είπε, παιδί δύο μισθωτών το έκανα στο πάντιο και για να φύγω μετά στην Μεγάλη Βρετανία. Φυτόριο Γενιτσάρο. Φυτόριο. Γενικά. Μιλάμε Φιτώριο. για μια άθλια σφυκοφολιά ουσιαστικά αριστερισμού. Ε, Όμω μου έδωσε την δυνατότητα, ακριβώ επειδή του αριστεριστέ μπορεί να του δουλεύει κιόλα με μεγάλη ε, επιτυχία, να πάρω το πτυχίο μου με άριστα και να πάω σε εξαιρετικά πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Μα μάθαιναν λοιπόν, το μάθαιναν σε εισαγωγικά τότε, ότι. Δεν υπάρχουν έννοιε οι οποίε μπορεί να είναι σταθερέ. Δηλαδή, ε, θα πιω εγώ τώρα νερό από το ποτήρι και στην υγειά σου. Ε, άλλο εννοώ εγώ με τη λέξη ποτήρι, άλλο εννοεί εσύ, άλλο είναι ένα τρίτο, αλλά δεν υπάρχει έννοια ποτήρι. Και αφού δεν υπάρχουν έννοιε, δεν υπάρχουν γλωσσολογικά έννοιε, δεν υπάρχουν φιλοσοφικά έννοιε. Μετά δεν υπάρχουν ακριβώ. Μετά δεν υπάρχουν όμω και άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει σωστό και λάθο. Είδαμε, βγήκε το Πανεπιστήμιο του Οχάιο, ή του Wisconsin και κατηγόρησε τους μαθηματικούς mm -hmm. ότι είναι white supremacy να λέτε στα παιδιά ότι ένα και ένα κάνουν δύο, διότι αυτό το ανακάλυψαν, το επέβαλαν ορισμένοι λευκοί παλιάνθρωποι βασισμένοι στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό ε, και οι οποίοι θέλουν να καταπιέσουν οποιονδήποτε έχει μια άλλη διαφορετική άποψη που έχει δικαίωμα να την έχει. Λοιπόν, άμα εσύ πιστεύει ότι ένα και ένα κάνουν τρία, εντάξει είναι δικαίωμά σου, αλλά πρέπει να σε δει ψυχίατρο. Εκτό αν είσαι μια μαθηματική ιδιοφυα που υπερβαίνει στον Ευκλείδη ε, κατά πολύ, και πρέπει όλοι να σε αναγνωρίσουμε και να σε δοξάσουμε. Αν λοιπόν φτάνουμε στο σημείο που δεν υπάρχουν έννοιε, φτάνουμε στο σημείο που δεν υπάρχει σωστό και λάθος αν φτάσουμε στο σημείο που δεν υπάρχει σωστό και λάθο, και αν υπολογίσουμε αυτό που έλεγε ο Ντοστογεύσκη ή ο ότι οποιαδήποτε κοινωνία σκοτώσει τον Θεό, και εγώ δεν λέω να πιστεύει στον Θεό, αλλά να αντιλαμβάνεσαι την ανάγκη ενό μεταφυσικού θεμελίου στην ύπαρξή μα, ή το ότι κάποιοι αυτό το έχουν ανάγκη και το θέλουν και έχει και λογική να υπάρχει αυτό. Αν σκοτώσει λοιπόν και το Θεό, εκτό από σωστό και λάθο, δεν υπάρχει καλό, και κακό. Και φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο που σήμερα δεν υπάρχουν έθνη, δεν υπάρχουν φύλλα και δεν υπάρχουν πλέον αξίες και σταθερές στις οποίες να μπορούμε να ακουμπήσουμε και οι οποίες για αιώνες μας συνήχαν και μας προσδιορίζαν. Η οικογένεια, η πατρίδα, ακόμα και η ίδια η έννοια της ελευθερίας, Αλέξανδρε, έχει κατακριουργηθεί. Συνεπώς, όσοι Μπορούμε να σταθούμε απέναντι σε αυτόν τον μηδενισμό και όχι μόνο τον έθνο μηδενισμό, όπω πολύ σωστά είπε εσύ. Ο εθνο μηδενισμό παράγεται από έναν γενικό μηδενισμό. μηδενισμό ο οποίο γενικό μηδενισμό είναι ουσιαστικά απόρρια ε, δεκαετιών αριστερίστικη κατήχηση από τα μίντια, από τα πανεπιστήμια, από αυτό το οποίο λέμε κυρίαρχη κουλτούρα. Και εφόσον μπορούμε να συμφωνήσουμε και σε ορισμένα άλλα πράγματα, τα οποία είναι πολύ πρακτικά. Δεν είναι όλα υψηλά ζητήματα έτσι, αρχών και μεταφυσικής. Ισχύουν οι νόμοι. Αν οι νόμοι ισχύουν, θα πρέπει να ισχύουν όλοι οι νόμοι και όχι δύο στους τρεις νόμους. Για όλους. Ε, αυτό είναι το δεύτερο. Νομοκρατία είναι το πρώτο. Ισονομία είναι το δεύτερο. Εάν ισχύουν οι νόμοι, θα πρέπει να ισχύουν το ίδιο για όλες και όλους, ανά πάσα ώρα και στιγμή, οπουδήποτε, χωρίς αστερίσκους, footnotes, Υποσημειώσει, ανεμπορή, εξαίρεση, καμία σχέση. Ή έχουμε νόμου και ισχύουν για όλου και όλε, ή δεν έχουμε και είμαστε μια κοινωνία που τη λείπουν οι κανόνε. Επίση, η οικονομική μα ελευθερία. Founding Fathers στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ο μεγάλο φι φι συντηρητικό φιλόσοφο Edmund Burke έδωσε δίκιο όταν κάνανε την επανάστασή του. Παρά το γεγονό ότι ήταν Βρετανό κοινοβουλευτικό. Και είπε στου ε, συμπατριώτε του ότι κύριε και κυρίε, κυρίω κύριοι όμω εκείνη την εποχή, δεν μπορούμε να κρίνουμε βάσει των συμφερόντων μα ή των περιστάσεων. Αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε ραχοκοκαλιά από αρχέ, θα πρέπει να κρίνουμε βάσει του τι είναι σωστό και άδικο και η οικονομική ελευθερία αυτών των ανθρώπων προέχει. Συνεπώ. πριν από 250 χρόνια φωτισμένοι άνθρωποι λέγανε ότι δεν γίνεται να, να, να πληρώνεις στο, στον βασιλέα ε, και εσύ να ζεις ουσιαστικά σαν δούλος, σκλάβος και υποτελής λόγω ακριβώς μιας άδικης φορολογίας. Από φορολογικούς λόγους ξεκίνησε η Αμερικανική Επανάσταση. Ε, λοιπόν αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα είναι αδιανόητο. Το κράτος είναι συνέτερος παντού και αφού μπει συνέτερος παντού σε οτιδήποτε κάνεις είτε είσαι μισθωτός είτε είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και επιχειρηματίας. Κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό ότι το κράτος μπαίνει, μισθω... Μπαίνει συνέτερος ακόμα και στους μισθωτούς. Ο φίλος μου Αλέξανδρος Κούρας του Κέντρου Φιλελευθέρων ε, Μελετών έχει βγάλει την λεγόμενη μέρα οικονομικής ελευθερίας. Δηλαδή από ποια μέρα και μετά, ξεκινώντας από την αρχή του χρόνου, σταματάς να δουλεύεις για το κράτος και δουλεύεις για σένα. Ε, λοιπόν, εάν θυμάμαι καλά, η μέρα οικονομικής ελευθερίας στην Ελλάδα είναι κάπου μέσα στον Ιούλιο. Δηλαδή, ξεκινάς την 1η Ιανουαρίου και μέχρι 7 Ιουλίου, 8 δεν θυμάμαι, μπορεί να είναι και τον Ιούνιο, αλλά μέχρι σχεδόν το μισό χρόνο δουλεύεις για το κράτος. Από εκεί και ύστερα, ό,τι βγάζεις μπορεί να μπει στην τσέπη σου. Συνεπώς, ήρθε η Νέα Δημοκρατία, μας είπε θέλει χαμηλή φορολογία, θέλει flat tax, ε, θέλει να κάνει γενναίες οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Εγώ γιατί πρέπει να δεχθώ την υποχρεωτικότητα της κρατικής ασφάλισης. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι θα πρέπει οι άνθρωποι όλοι να έχουν ένα ελάχιστο ανθρωπιστικό εχέγγυο ε, κοινωνικής ασφάλισης και περίθαλψης. Κανένα πρόβλημα. Γιατί δεν μπορώ να πάω στην ε, Αλέξανδρο Στεφανόπουλος ασφαλιστική εταιρεία Τηρά Αμερικα να Μινέτα, τελευταίον μηνεία που είναι και ελληνική. ελληνική λοιπόν ναι. και να τους δώσω τα, τα, τα μισά το, ένα τρίτο των χρημάτων που δίνω στο κράτος φοβάμαι ότι πολύ λόγω, αλλά είναι τόσα πολλά είναι τα απλά πω, πω, πω. στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε ζητήματα εθνικής ανεξαρτησίας και ακιρρειώτι. Αυτό είναι το τρίτο ή το τέταρτο. Δεν θυμάμαι, Υπάς... μπορεί να είναι και το πέμπτο. Ισονομία, λοιπόν, είναι ναι, είπε ισονομία. Είναι ισονομία, νομοκρατία, οικονομική ελευθερία. Εγώ θα βάλω εκεί πέρα και δικαιοσύνη. Αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Όλη η Ελλάδα έχει συγκλονιστεί αυτέ τι μέρε από ένα έγκλημα ε, ιστορική αθλειότητα. Ξέρετε ότι υπάρχει περίπτωση, η εν λόγω με τον ισχύοντα ποινικό κώδικα σε μερικέ δεκαετίε να ξανά είναι εξωελεύθερη. Ε, σε αυτό επειδή είναι πολύ εξειδικευμένο και επειδή δεν έχει παρέμβει δικαιοσύνη και είσαι συνάδελφο. Έχει απόλυτο δίκιο. Καλύτερα ας... να μην το ε, σχολιάσουμε γιατί θα φάμε Ωραία. και οι δύο. Ε, βγάζουμε, βγάζουμε, λοιπόν τη συγκεκριμένη περίπτωση από το τραπέζι. Ναι. Και δεν έχει βάζουμε... παρέμβει ακόμα η δικαιοσύνη. Και έχει απόλυτο δίκιο και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Ε, Επιδεικνύει για ακόμα μία φορά τι αρετέ που σε κάνουν τόσο αγαπητό. Μη... Όχι, <laughs> με συγχωρεί. Ξέρει γιατί, γιατί είσαι δίκαιο. Ελάχιστοι θα το κάνανε αυτό. Κωνσταντίνε, Έχουμε τέσσερις αρχές. Αυτό που όπως ξέρεις συνδέει και εμένα και εσένα, πέρα από όλα τα άλλα γιατί μας χωρίζουν κάποια μίλια στον Ατλαντικό, είμαι περιστασιακά στην Ελλάδα, είναι η ευαισθησία μας στα εθνικά θέματα, στην mm -hmm. οποία επί εσύ το έχεις πληρώσει πάρα πολύ, με όλες τις συμπεριφορές σου και με όλες τις ακτιβιστικές σου ενέργειες. Έχει περάσει από πολλά μαγαζιά και πλήρωσες αυτή ακριβώς την ευαισθησία σου. Σε αυτό το κομμάτι, η Εθνική Συμφωνία, τι λέει. Η Εθνική Συμφωνία θέτει ορισμένα ερωτήματα δηλαδή... τα οποία έθεσα στον Υπουργό Εξωτερικών και τα οποία ουσιαστικά απευθύνονται στον Πρωθυπουργό ναι. της δεν χώρας. Δεν απάντησε Και όμως. δεν απαντήθηκαν δεν ποτέ. Ναι, δεν Κατά πρώτον ισχύει η, η, η αποτύπωση τη ΑΟΣ έτσι όπως φαίνεται στον χάρτη που μας δείχνανε πριν από δύο-δυόμιση δύο, χρόνια και μας λέγανε να η ΑΟΣ και συνδέεται η ελληνική ΑΟΣ Διασφαλίζεται ελληνική το Καστελόριζο και για παράδειγμα, για παράδειγμα. Και ε, η Εφηβεία ναι. του κλπ. Ακριβώ η εμπειρία τη μεγίστη. Για να λυσέ το λίγο αυτό, γιατί θέλ, αυτό θέλει ο κόσμο να το καταλάβει. Ε, κοίτα, Αλέξανδρε. Στη συνέντευξη τύπου δεν θα μπορέσει Υ, να τα πει όλα αυτά. Υπάρχει, Εδώ όμω αυτό υπάρχει, θέλει υπάρχει να το καταλάβει. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για αυτό το οποίο λένε κάποιοι τι πρέσπε του Αιγαίου. Μισό λεπτάκι θα σου βάλω και ένα ακόμα για να πάρει χρόνο να τα πει. Το ένα είναι αυτό. Καστελόριζο, ΑΟΣ. Γιατί δεν έχουμε κάνει ακόμα το αυτονόητο. ΑΟΣ, αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Κύπρο, που είναι κράτο, έθνο, πόλεμο. που λένε ναι. και στο χωριό μου. Ναι, γιατί. Πitch me, δεν ξέρω, δηλαδή. Έχει με... το λόγο, ανέλυσε το αυτό, με... γιατί ο κόσμο πάνω σε αυτό ε, γατζώνεται. Με... Δηλαδή, ό,τι και να είμαστε μεταξύ μα, αυτά τα θέματα μα συνενώνουν. Ξεχνάνε τα πάντα. Δεν ξέρω κατά πρώτον τι συζητούν αυτή τη στιγμή. Ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί και δημοκρατικά. Δηλαδή. Εγώ να πω ότι θα εμπιστευτώ τον κύριο Πρωθυπουργό και τι καλέ του προθέσει και δεν θα πιστέψω εκείνου που λένε ότι ε, ο συγκεκριμένο άνθρωπο μπορεί και να ενδιαφέρεται περισσότερο για την προσωπική του εξέλιξη και ανέλιξη και ίσω την, ε, ε, την τοποθέτησή του σε μια διεθνή θέση υψηλού κύρου για την οποία εργάζεται και όχι για τα συμφέροντα της Ελλάδος. Το εγώ δεν θα το ισχυριστώ αυτό και δεν θα το υιοθετήσω. Δεν θα πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκη ε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται να γίνει ο πρόεδρος του επόμενου Ευρωπαϊκού ε, Συμβουλίου και για τον λόγο αυτό παίζει το Ουκρανικό 100 και για τον λόγο αυτό κάνει συζητήσεις για τις οποίες δεν μας μιλάει, για το περιεχομενό τους και για τον λόγο αυτό οδηγεί την εξωτερική πολιτική δεν της χώρας τι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Εγώ είμαι απέναντι. Ναι. Σε, σε, σε όλο αυτό δεν θα το πω και μάλιστα το κατακρίνω α, αν θέλεις και όλας διότι δεν μπορεί να προσωποποιείς ναι. την, την εξωτερική πολιτική εντάξει λοιπόν πήγε, συναντήθηκε με τον τοπικό πρόεδρο τι συζήτησαν το μόνο το οποίο και μάλιστα ήταν και πάρα πολύ χαρούμενος πες μας γιατί είσαι χαρούμενος αγαπητέ μου Έλληνα πρωθυπουργέ ε, να ξέρουμε κι εμείς να χαρούμε και εμεί. Να σου θυμίσω ότι έχουμε ένα για το δεύτερο το, το περιστατικό. Το μόνο το οποίο μάθαμε. Παρόμοιο είχε γίνει με το Τσίπρα. Το ποτέ δεν βγήκαν πρακτικά. Το οπότε μόνο δεν μάθαμε... το οποίο μάθαμε είναι πόσο καλό ήταν ο πολίτικο Χαλβά από Στραγάλι και όχι από Σιμιγδάλι. Δηλαδή, ε, ουσιαστικά. Ε, πήραμε μια πληροφορία την οποία θα μπορούσε να μας έχει δώσει η Βέφα Αλεξιάδου ή ο Άκης Πετρετζίκης. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Και μετά από λίγο καιρό έρχεται ο Χουλουσιακάρ και συναντιέται με τον πολύ καλό Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και μετά από την συζήτηση ο Χουλουσιακάρ λέει «Α, μιλήσαμε για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου». Και ύστερα από λίγο ο Έλληνας Πρωθυπουργός μας λέει ότι θα αρχίσουμε να, σκεφ το πώς θα επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων που έχουμε, που τα έχουμε στο Ιόνιο και Νότια της Κρήτης. Ναι, αλλά last time I checked, που λένε και στο χωριό μου, η ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη, φτάνει σχεδόν μέχρι τα μισά της απόστασης μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου. Εκεί δεν έχουμε. Εκεί ποιος θα τα εκμεταλλευτεί. Εκεί ποιες εταιρείε θα μπουν. Εκεί τι συμφωνίες γίνονται ή έχουν γίνει και πώς αυτές επηρεάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και εν πάση περιπτώσει, για να το πω σε απλά ελληνικά, άμα θέλει να φέρει στην εκμετάλλευση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δηλαδή να πατήσεις την πεπονόφλουδα ότι θα έχει την ησυχία σου με τους Τούρκους εάν τους δώσεις ένα κομμάτι από αυτά που σου ανήκουν και λέω πεπονόφλουδα διότι οι Τούρκοι μια ζωή ό,τι τους δίνεις μετά πηγαίνουν ένα βήμα πιο μετά μετά πηγαίνουν ένα βήμα πιο μετά και σε κάποια στιγμή θα αρχίσουμε εάν υπάρχει Ελλάδα μέχρι τότε διότι δουλεύουν και για να φτιάξουν μια μουσουλμανική αφροασιατική. Μειονότητα η οποία θα είναι η πέμπτη φάλαγγα του Ισλαμισμού στην πατρίδα μα. θα φτάσουμε να συζητάμε αν είναι ελληνική ή Ζάκυνθο. Άμα το πηγαίνει κομματάκι, 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 άμα σου κάνει συν άλλες, και 5-6 ε, σκληρέ παρουσίε μειονότητα ε, 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 μουσουλμανική και όχι απλά μουσουλμανική, ισλαμιστική. Διότι με του Έλληνε μουσουλμάνου τη Θράκη, όχι απλά δεν έχω να χωρίσω τίποτα, του αγαπώ πολύ τους Έλληνες μουσουλμάνους της Τράκης. Τον, τον αδελφό μου, τον Τζαμίλ, που μένει στο χωριό ε, Εχήνος, και στο, με τον οποίο είχα περάσει Χριστούγεννα πριν από μερικά χρόνια και μου λέει εγώ είμαι πομάκος αδελφέ μου, δεν είμαι Τούρκος, εγώ τους αγαπώ αυτούς. Με τους άλλους όμως η Τουρκία μπορεί να βρει πατήματα, να πηγαίνει λίγο, 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 λίγο και όλο να σου διεκδικεί. Συνεπώς, σε αυτή τη φάση που είμαστε τι είναι αυτό που συζητά. Και τέλο πάντων, να σου πω κάτι. Αλέξανδρε, επειδή και εσύ και εγώ είμαστε δημοκράτες άνθρωποι. Ο, ο Έλληνα έχει ε, κάθε δικαίωμα, αν θέλει, να αυτοκτονήσει. Αν το κάνει δημοκρατικά. Δηλαδή, να βγει ο πολιτικό και να του πει: Γεια σα, εγώ θέλω να δώσω το μισογείο. Και να δούμε εάν ο Έλληνα το έκανε. Δεν το έκανε ακριβώ, διότι οι πρέσπε ήταν. Ε, η πιο ελεηνή μεθόδευση τη νεότερης ελληνική ιστορία. Δώσαμε σε ένα κράτο τσίρκο χωρί εθνική ταυτότητα, του φτιάξαμε ταυτότητα, το αναγνωρίσαμε ω δική του γλώσσα, μία διάλεκτο των βουλγαρικών. Για να καταλάβει δηλαδή ο κόσμο, είναι σαν να αναγνωρίσαμε ότι η κυπριακή ελληνική διάλεκτο δεν είναι ελληνικά, είναι κυπραϊκά. Τι λε, ρε φίλε. Λοιπόν, θα τα ακούσει η φίλη μου η Ελένη Θεοχάρους και θα, θα βάλει τις φωνές Έτσι και δικαίω. Λοιπόν, εάν λοιπόν θέλεις να το κάνεις αυτό το πράγμα, βάλ' το πάνω στο τραπέζι. Να το συζητήσεις με τον λαό. Ο λαός να σου δώσει εξουσιοδότηση. Συνεπώς, επειδή δεν ξεχνάω τον ήρμο της συζήτησης, μια αρχή είναι ακριβώς η εθνική ε, κυριαρχία και η προάσπισή της. Τα εθνικά ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Τι γίνεται με τη μειονότητα των υπηρωτών; Την έχουμε ξεχάσει τελείω Και την έχουν τσακίσει. Θα σου πω κάτι. Λίγος κόσμος το ξέρει. Ε, έκανα μία ερώτηση για ένα μνημείο το οποίο Έλληνες πατριώτες θέλησαν να εγείρουν ε, κάπου στη Λάρισα κοντά ε, στη μνήμη του εθνομάρτηρα δολοφονημένου Κωνσταντίνου Κατσίφα που ήμουνα στο μνημόσυνό του και ειλικρινά απόρρισα ούτε ένας Έλληνας πολιτικός. Τρακόσχοι είμαστε στη Βουλή, ούτε ένας. Τι φοβούνται. Βέβαια, με διέγραψαν λίγο αργότερα. Τι να κάνεις, όλα αυτά είναι επιλογές. Έχουμε καταλάβει τον τραμπουκισμό το μέγεθος των διακρίσεων που δέχεται η ελληνική εθνική μειονότητα από το κράτος της Αλβανίας. Εγώ με τους Αλβανούς πάλι δεν έχω να χωρίσω τίποτα. Αντίθετα μπορώ να σου πω ότι και σε σχέση με άλλους Σλάβους Βαλκάνιους, με τους Αλβανούς, έχουμε και μία ιστορία που μας συνδέει πολύ περισσότερο. Όμως δεν είναι δυνατόν η ελληνική πολιτεία να ενδιαφέρεται για κάθε άλλη μειονότητα, ενδεχομένως και εντός πλέον των τυχών της ελληνικής δημοκρατίας, και να ξεχνά τους αδερφούς μας εκεί. Δεν είναι δυνατόν ο κύριος Πρωθυπουργό και η κυρία Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνουν δηλώσεις όπως ότι η Ουκρανία ήταν η πρώτη μαζική και οργανωμένη εισβολή σε ευρωπαϊκό κράτος από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό είναι μια εθνικός επιζήμια θέση η οποία επιτρέπει Φερειπίν στην Τουρκία να πει «Είδες, εγώ σου τα έλεγα, εγώ δεν έκανα εισβολή, έκανα ειρηνευτική επιχείρηση». Από το 1974 αυτό λέει. Συνεπώ, άμα σήμερα ο Πρωθυπουργό και σήμερα η πρόεδροι Δημοκρατία του έχουν δώσει αυτή τη δήλωση, αύριο μεθαύριο όταν θα πάμε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και θα καθίσουμε στο τραπέζι και θα πούμε ρε παιδιά, τι γίνεται με εκείνο το ψήφισμα του 1983, θα μα πούνε ποιο ψήφισμα. Εσείς μέχρι από τότε μα έχετε πει ότι δεν έγινε εισβολή, έγινε ειρηνευτική επιχείρηση. Υπάρχει ένα πλέγμα. Τι γίνεται με την εποπτεία μα για την τήρηση τη συμφωνία των Πρεσπών. Έμ <ΣΣΣ> και την έκανε. Έμ και την έκανε. Σε βοήθησαν οι φασίστε, σε βοήθησαν οι ψευδοδεξιοί, διότι αυτοί βοήθησαν τον Τσίπρα να το κάνει. Δυστυχώ, όποιο πήγε και ψήφισε Χρυσή Αυγή ή όποιο πήγε και ψήφισε ανεξάρτητου Έλληνε, έδωσε στον Τσίπρα τη δυνατότητα να πουλήσει τη Μακεδονία. Δεν το ήθελε. Δεν το ήθελε. Είμαι σίγουρο ότι δεν το ήθελε. Όμω επί τη ουσία αυτό έκανε. Με τη μέρη Χρυσή Αυγή, διότι ρίξανε την προηγούμενη κυβέρνηση, που πε. Ό,τι θέλει για το Σαμαρά. πες ό,τι θέλει. Κατηγόρησε τον όσο θέλει. Τη Μακεδονία δεν θα την πουλάει. Ούτε το Πασόκ εκείνο θα πουλάγε. Τη Μακεδονία. Μόνο ένα συγκεκριμένο ΣΥΡΙΖΑ, μόνο ένα Αλέξη με την πλάτη στον τοίχο, τον Αύγουστο του 2015, όπω γράφει και στο βιβλίο η τελευταία μπλόφα, η συνάδελφο Δενδρινού και η συνάδελφο Βαρβιτσιώτη, θα έκανε αυτό που έκανε ω εσωτερική ε, Συμφωνία με την Αγγέλα Μέρκελ Στο μπαλκόνι τη Καγκελαρία. Τα ξέρουν οι δημοσιογράφοι. Ε, επειδή δεν τα λένε, επειδή τρώνε με δέκα μασέλε. Λοιπόν. Γι' αυτό πολλέ φορέ λέω ότι αν μιλούσαμε μερικοί από εμά, θα κι η Ελλάδα από την Κρήτη ω το Ιωνόρο. Αυτά εννοώ. Και άλλα πολλά. Μιλάμε. Ναι. Αλλά μα λασπώνουν, μα συκοφαντούν, μα γραφικοποιούν, μα πολεμούν και όταν δεν μπορούν να περιορίσουν την απήχηση του λόγου μας, απλά μας φημώνουν. Και στοχοποιούν. Αλέξανδρε, εκτός από δύο βόμβες, δύο εμπριστικούς μηχανισμούς στο σπίτι και στο αυτοκίνητο της γυναίκας μου μέσα στον τελευταίο χρόνο, εγώ δέχομαι πλέον και την τρομοκρατία της φήμωσης από τα συστημικά μην μην. πανελλήνιας εμβέλειας μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διαγράφηκα στις 5 Οκτωβρίου του 2021. Έκτοτε δεν με έχει καλέσει ούτε ένα κανάλι. Εννοώ εθνική εμβέλεια, ε. National TV που λένε και στο χωριό Έτσι. μου. Ούτε ένα, ούτε η ΕΡΤ που την πληρώνει χρυσάφι την ώρα που πεινά για να παίζει κλακατσίμπανα τα βράδια. Έχει μαζέψει ό,τι ποταμίσιο και αριστεριστή υπάρχει, τον ταΐζει, για να, για να ταχτηριντίζουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ε, βγάζει μόνο συγκεκριμένου βουλευτές όσους και όποτε θέλει έχοντας αποψηλώσει το ενημερωτικό πρόγραμμα που υποχρεούται να έχει βάση του mission statement που έχει Έτσι. η ΕΡΤ που λένε πάλι και στο χωριό μου μια και μιλάμε κατά κύριο λόγο και στην Ομογένεια, ομογένεια. λοιπόν Είπε ομογένεια, πε μου κάτι, γιατί εγώ τώρα καταλαβαίνω ότι είναι κοκκαλιά. Ναι, γιατί δεν θέλω να αφήνω ανοιχτέ παρενθέσει. Πες το, πέστο, πες λοιπόν, βέβαια. τι κάνουμε, λοιπόν, επειδή με ρώτησε για τα εθνικά, ναι. Τι κάνουμε, λοιπόν, με την επιτήρηση τη συμφωνία των Πρεσπών, Έμ και την κάνανε. Τι που... Έμ και το κάνανε το έγκλημα. Ξέρει πόσε, ε, ε, πώ το λένε, ερωτήσει έχω κάνει στο Δένδια για αυτό το πράγμα και δεν απαντώνται. Τι κάνουμε για του ή Ήθελα να σου πω αυτό, θα, θα, θα ειλικρινά σου λέω, ευτυχώ που έχει ασπρίσει το, το μουσί σου, θα, το δικό μου άσπρισε λίγο παραπάνω όταν το, το άκουσα αυτό, γι' αυτό και ξηρίζομαι για να μην φαίνεται. Πάνε να στήσουν λοιπόν πατριώτε Έλληνε μνημείο στον Κατσίφα. Και μπαίνουν οι αριστεριστέ στο Δημοτικό Συμβούλιο και τι κάνετε, το φασίστα! Και τα, τα σχετικά. Επειδή ξέρει, δυστυχώ πατριώτε Έλληνε, μπαίνουν πάντα στη γωνία και βάλλονται από παντού και σου λένε οι καλοί αυτοί άνθρωποι. Καλά, ρε παιδιά, τέλο πάντων, μην βαράτε. Δεν του προστατεύει και η Δημοτική Αρχή. 60 χρόνια γίνεται αυτό. Δεν του προστατεύει και ε, η Δημοτική ε, Αρχή και λένε, Α, εντάξει, τουλάχιστον παιδιά, να κάνουμε μια πλατεία βορείου Υπήρου. 16.000 Έλληνε έπεσαν στη βορείου Υπήρου. Την περίοδο 40-41. Και στέλνουνε υπόμνημα ερώτηση με συγχωρείς στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στον κατά τα άλλα πατριώτη Δένδια, ο οποίος κάνει τσαμπουκά στο Όσλο, αλλά εδώ, εδώ, όταν του λένε να κάνουμε πλατεία Βορείου Υπήρου, κύριε Υπουργέ, το Υπουργείο Εξωτερικών ξέρεις, απαντάει, κρατήσου, δεν υπάρχει βόρειο μόνο Νότια Αλβανία. Λοιπόν, με τι όρος να μιλήσουμε. Γι' αυτό εκλεγήκαμε, γι' αυτό μας ψήφισαν αυτή την κυβερνητική εντολή. Λάβαμε. Ξέρεις, μπορούμε να μιλάμε για ώρες για αυτά τα πράγματα. Και δεν έχουμε πιάσει ούτε καν τα τρία-τέσσερα πρώτα από τα... Δεν είναι πολλά. Έξι-εφτά στα οποία όλοι μπορεί να συμφωνήσουμε για να κάνουμε αυτό το οποίο την τρίτη ανακοινώνεται ως εθνική συμφωνία. Είπαμε, εθνικά ζητήματα, ζητήματα νόμου, ζητήματα ποινικού κώδικα, αυστηροποίησης, δηλαδή δεν είναι δυνατόν ο ο λάθρο εισβολέα τη χώρα σου, τον οποίο δεν με νοιάζει αν του έχει δώσει άσυλο ή δεν του έχει, από ένα έγκλημα και πάνω, είναι αυτό που θα πω. Είναι ε, τι να σου πω. Για ορισμένου έχει κόκκινο πανί και κάτι παραπάνω. Ε, δεν πρέπει να απασχολούνται τα ελληνικά σοφρονιστικά ιδρύματα με την περίπτωσή του. Όχι, καθόλου. Ε, να βρούμε ένα πολύ ωραίο νησί και μάλιστα στο Ιόνιο. Στα Ζαφυρένια καταγάλαζα νερά, καταγάλανα νερά του Ιονίου, τα οποία τόσες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές και τόσους jet setters με τα γιοτ φιλοξενούν. Όμορφα, ειδηλιακά. Και να μην είναι και κοντά στην Τουρκία για να μην έρθει ο Ερντογάν μετά και να σου πει ένα μουσουλμανικό νησί στο Αιγαίο. Φτιάξτε λοιπόν εκεί, κοντά εκεί που γυρίστηκε το το Μαντολίνο του Λοχαγού κορέλι εκεί που ε, έγινε όλη αυτή, τέλος πάντων, η διεθνής παραγωγή. Και δώσ' τους ένα νησί. Και δώσ' τους συν τις άλλες και ορισμένες εγκαταστάσεις, οι άνθρωποι να εγκαταβιούν αξιοπρεπώς, διότι εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε κάφροι. Έχουμε το φιλότιμο δεν και τη Δεν είμαστε και και κάφροι. Άκου, θα πω κάτι, αλλά πριν το πω, θα πω ότι παιδιά δεν το λέω εγώ, το λέει ο κυπουργό, η Λένα Πλάτωνος, ο Μάνος Χατζηδάκης, διότι άμα το έλεγα εγώ θα αρχίσουν να πυροβολούν. Δεν είμαστε Ζουλού, δεν είμαστε Παππούα, όπως λέει ένα τραγούδι των προαναφερθέντων υψηλότατου ε, κύρους συντελεστών. Και σε αυτό το νησί, Άστους εκεί. Δηλαδή, από ένα σημείο εγκλήματος και πάνω, δεν είμαι νομικός, Λοιπόν, νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχουν πτέσματα. Αλλά από αδικήματα και πάνω, βρε δεν πά να έχεις πάρει το άσυλο και να έχει γίνει ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών από τη στιγμή που μπήκες, εντάξει τέλο πάντων, τραβηγμένο παράδειγμα, από τη στιγμή που μπήκες παράνομα στη χώρα και εμείς σε δεχτήκαμε, δεν θα ασχοληθεί μαζί σου η ελληνική δικαιοσύνη. Η ελληνική δικαιοσύνη είναι για τους Έλληνες πολίτες και είναι και για εκείνους, τους Ευρωπαίους πολίτες, ενδεχομένω, ή τους Αμερικανούς ή οποιονδήποτε έχει βρεθεί στην Ελλάδα με τρόπο no. νόμιμο. Νόμος, παιδιά, ο νόμος. Έχουμε ξεχάσει ότι πάνω από όλες και όλους είναι ο νόμος σε μια δημοκρατία. Και σε αυτό το νησί φτιάξε και ωραίες εγκαταστάσεις, ούτως ώστε να φάνε και οι κατασκευαστικές εταιρείες, λοιπόν, να φάνε, με συγχωρείς, να εργαστούν οι κατασκευαστικέ εταιρείε απολύτω θεμητό να εργαστούν τα catering, να εργαστεί μια ακτοπλοϊκή εταιρεία που θα βάλει ένα καραβάκι που όχι θα του πηγαίνει, φέρνει, απλά θα του πηγαίνει. Και το μόνο πράγμα που παρακαλώ πολύ να κάνει είναι βάλε WiFi. Και βάλε WiFi για να στέλνουν στο Μπαγκλαντέ, να στέλνουν στο Πακιστάν, να στέλνουν στη Σομαλία να στέλνουν στην υποσαχάρια Αφρική το Σαχέλ ή την υπερσαχάρια το Μαγκρέμ από πού έρχονται και να λένε μην έρθετε οι Έλληνες δεν αστειέυονται. Λοιπόν καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ε, είναι απόλυτως λογικά αν θες να να υπερασπιστείς το μέλλον του έθνους σου. Κωνσταντίνη, αυτό που περιέγραψε είναι σε αδρέ γραμμέ πάλι, γιατί όλο, το κάθε ένα είναι ένα κεφάλαιο. Σε νομικό, σε νομικό υποκείμενο mm -hmm. αυτή η πολιτική κίνηση. Γιατί στον κόσμο έχει περάσει ότι είναι ένα νέο πολιτικό κόμμα. Mm -hmm. Αυτό μπορούμε να το διευκρινίσουμε, τι ακριβώ είναι. Λοιπόν, είναι ένα προσκλητήριο. Είναι μια πλατφόρμα. Είναι μια πολιτική κίνηση. Είναι μια προ... Πολιτική πρωτοβουλία, είναι ένα πολιτικό φορέα. Θα μπορούσαμε να πούμε κιόλα ένα think tank ή ακόμα κι αν θέλει πιο ε, επαναστατικά, μια μοικιό. Επιτέλου, μια μοικιό για του Έλληνε. Που τι στόχο έχει, Θα έρθουν άνθρωποι την Τρίτη, οι οποίοι έχουν περάσει από κόμματα, οι οποίοι έχουν κόμματα, Α. οι οποίοι ε, έχουν κομματικού σχηματισμού. Εγώ ούτε κόμμα θέλω να φτιάξω ο ίδιος σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, ε, ούτε έχω πρεμούρα να γίνω πρόεδρο και αρχηγός. Είμαι όμω ο μόνο βουλευτή αυτή τη αντίληψη στο ελληνικό κοινοβούλιο. Mm -hmm. Δεν υπάρχουν δυστυχώ άλλοι. Mm -hmm. Ω εκ τούτου, του μαζεύω όλου μαζί και του λέω. Ελάτε να συμφωνήσουμε σε αυτές τις αρχές που μέχρι τώρα αναφέραμε και σε δύο-τρεις Άλλες, θα δοθούν στη δημοσιότητα αναλυτικά, ναι. Παραπάνω. Δηλαδή, να, άλλη μία που δεν είπαμε. Σεβασμό στο Σύνταγμα σε ό,τι αφορά στη σχέση του ελληνισμού με την ορθοδοξία. Ο φίλο μου Οθανό ο, ο Τζίμερο, για παράδειγμα, είναι αγνωστικιστή. Ε, δεν μα χωρίζει τίποτα από τη στιγμή που σέβεται το Ελληνικό Σύνταγμα. Διότι το Ελληνικό Σύνταγμα προσδιορίζει στο άρθρο 3, για το οποίο εγώ έδωσα μάχη στη Βουλή στην προηγούμενη αναθεώρηση και δεν αναθεωρήθηκε. Τελικά προσδιορίζει απόλυτα τη σχέση τη Ορθοδοξία με τον Ελληνισμό, όχι του κράτου με την Εκκλησία. Τη Ορθοδοξία με τον Ελληνισμό. Δεν υπάρχει Ελληνισμό χωρί Ορθοδοξία. Και επίση το άρθρο 16, στην τελευταία του παράγραφο, λέει ότι η ελληνική πολιτεία οφείλει να καλλιεργεί την εθνική και θρησκευτική συνείδηση των Ελλήνων. Ο φιλός μου ο Θάνος, λοιπόν, ο οποίος είναι μενά είναι όμως της αντίληψης ότι το Σύνταγμα και οι νόμοι είναι ιερά πράγματα και μάλιστα στην Ελλάδα είναι τόσο ιερό το Σύνταγμα που ξεκινάει με το προήμιον εις το όνομα της Αγίας, Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Mm. Δεν έχει τίποτα να χωρίσει μαζί μου. Από τη στιγμή που αυτά τα πράγματα τα σέβεται. Να για παράδειγμα άλλη μια αρχή την οποία θα θέσουμε την Τρίτη. Σεβασμό στο Σύνταγμα που προσδιορίζει τη σχέση του ελληνισμού με την Ορθοδοξία. Όσοι λοιπόν βρεθούμε μαζί την Τρίτη, α συζητήσουμε το αμέσω επόμενο χρονικό διάστημα. Μην αρχίσουμε πάλι να χρονίζουμε, διότι εγώ δεν είμαι mm -hmm. άνθρωπο των πολλών συζητήσεων σε αυτά τα. Μάλλον είμαι άνθρωπο των πολλών συζητήσεων, αλλά των αχρίαστων mm -hmm. συζητήσεων που γίνονται μόνο για να γίνει συζήτηση. Σωστή. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή εσύ και εγώ μιλάμε απλά για να μιλάμε, να το βράσω, φίλε μου Αλέξανδρε, εάν όμω μιλάμε ούτω ώστε. Σε παρακολουθεί ένα, ένα, ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Σε ένα μήνα από τώρα, ενάμιση, όχι παραπάνω, να έχουμε βρει το πώ θα έχουμε φτιάξει ένα κόμμα, το οποίο μπορεί να πατήσει πάνω σε κάποιο υπάρχον για παράδειγμα και να σεβαστεί και τι δομέ του. Αν θέλει, το οποίο θα έχει μια κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, το οποίο θα φέρει στο ίδιο τραπέζι ανθρώπου οι οποίοι έρχονται από διαφορετικού χώρου, αλλά συμφωνούν σε 5, 6, 7 βασικά πράγματα. Είναι καιρός, και γι' αυτό το λέω Εθνική Συμφωνία, είναι καιρός να μην σταθούμε σε ό,τι διαφωνούμε, αλλά να σταθούμε σε ό,τι συμφωνούμε, διότι κινδυνεύει όχι μόνο το έθνος, κινδυνεύει η Δύση και η έννοια της ελευθερίας. Αν δεν έχουμε συνείδηση ότι ο κόσμος για τον οποίο έχει σαν το αίμα τους οι παππούδες μας και με, με κόπους και βάσανα και θυσίε μα παρέδωσαν οι μα, αυτή τη στιγμή κρέμεται από μια κλωστή. Αν δεν έχουμε αυτή τη συνείδηση, τότε. Τι να σου πω, μα περιμένουν μεγάλα δεινά. Όσοι έχουμε αυτή τη συνείδηση λοιπόν, όσοι πιστεύουμε ότι αυτό ο κόσμο, τον οποίο οι μηδενιστέ, οι αριστεριστέ, οι μπάχαλοι, οι Democrats των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή όλο αυτό το Καμάλα Χάρι business, λοιπόν, ε, διότι ο Sleepy Joe δεν ε, ε, κυβερνά καμία χώρα τώρα, κατά ψέματα. Λοιπόν, ε, όλο αυτό το πράγμα πάει να διαλύσει τη μεγαλύτερη παρακαταθήκη που πέτυχε ποτέ η ανθρωπότητα. Παιδιά μου, ο δυτικό πολιτισμός, έτσι όπως είναι σήμερα, και τον οποίο προσπαθούν όλοι αυτοί οι κομπλεξικοί μηδενιστές και εθνομηδενιστές να, να διαλύσουν. Κα, ε, 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 κατεβάζοντας και ρίχνοντας τα μνημεία μας ε, προσπαθώντας να αλλάξουν την ιστορία τον Λίνκολν ρε παιδιά τον Λίνκολν που σκοτώθηκε για τους μαύρους είναι δυνατόν τον Τσέρτσιλ ο οποίος πάταξε τον ναζισμό είναι δυνατόν Κάνσελ. στην πραγματικότητα θέλουν να διαλύσουν τον δυτικό πολιτισμό γιατί στην ψυχή του έχει την Ελλάδα τον ελληνισμό Ελληνορωμαϊκές και ιουδεοχριστιανικές αξίες. Και με αυτό το οποίο λες, μου δίνεις και την ευκαιρία να προσθέσω άλλη μία αρχή, mm -hmm. στην οποία εγώ θα προτείνω να συμφωνήσουμε. Είμαστε απέναντι σε κάθε ρατσισμό και είμαστε απέναντι και στον αντισημιτισμό. Mm. Δεν έχουμε καμία σχέση με ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Ε εθνικο-σοσιαλιστικής έμπνευσης και προέλευσης. Αντίθετα, όλα αυτά μας βρίσκουν απέναντι. Και να σου πω την αλήθεια, εάν και φεϊπήν οι σύμμαχοί μας, οι Ισραηλινοί, θέλουν να έχουν μια πραγματικά ωφέλιμη πολιτική εξέλιξη, θα πρέπει να καταλάβουν ότι χίλιες φορές στο ελληνικό κοινοβούλιο να υπάρχει ένα κόμμα που θα τους λέει «Σαμπάτ και θα ε, τους εύχεται Happy Hanukkah και θα τιμά την ιστορία και την παρακαταθήκη της ελληνικής Ισραηλιτικής κοινότητας. Πόσοι ξέρουν για παράδειγμα ότι ο πρώτος ανώτερος πεσόν του Αλβανικού είναι ο Μαρδοχέος Φριζής, ήρωας της Μικρασίας, αντισυνταγματάρχης. Αυτά πρέπει να τα αναδείξουμε. Πρέπει να βγάλουμε από τη μέση ε, τα μίση και τις εύκολες αναγνώσεις. Ξέρεις, τρελαίνομαι μερικές φορές όταν κάποιοι άνθρωποι καλοπροαίρετοι γυρνάει και μου λένε για όλα αυτά είναι οι Εβραίοι ή για όλα αυτά είναι οι Μασόνοι, μπα, εσύ δεν ναι, δε τίποτα. Ναι, δεν φταίνει, Εσύ δεν φταίει ναι. τίποτα. Έχει φτιάξει δύο φαντασιακέ ε. κοινότητε. Λοιπόν, εγώ ξέρω Μασόνου, δηλαδή τέκτονε που είναι εξαιρετικοί άνθρωποι και τρομεροί πατριώτε. Λοιπόν, και όσον αφορά στο Ισραήλ και του Εβραίου, αν είχαμε μυαλό, αν είχαμε μυαλό, θα έπρεπε να είμαστε πρώτον σαν το Ισραήλ. Στην οργάνωση του κράτου μα και δεύτερον, συγγνώμη για την έκφραση, κόλο και βρακή με το Ισραήλ. Και να κάνουμε κουμάντο σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά, και όχι μόνο. Αλλά δυστυχώ. Μια και είπε για ομογένεια, επειδή βασικά θα σε δούνε και στην Αμερική. Από εκεί, τι, ε, σε τι στοχεύετε, ποιου θα μπορούσατε να έχετε κοντά σα ασχέτω. Ε, Μιλά λίγο ακόμα στην ημέρα σου, να πιω λίγο νεράκι. Ε, Ποιος θα μπορούσατε να... Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε, τι, θε... τι... τι προβλέπετε, γιατί υπάρχει ένας μήνυμα... νόμος... Το πρώτο μήνυμα είναι ότι ντρέπομαι για τον τρόπο τον οποίο εξελίχθηκε το νομοσχέδιο για την ψήφο των Ομογενών. Ah. It's a joke. Ναι. Ουσιαστικά ε... βάζει μια ταφόπλακα και δεν ψηφίζουν πια οι άνθρωποι. Ακριβώς. Και όλο αυτό γιατί? Ε, διότι ο, ο κύριο Θεοδωρικάκος θέλει να τα έχει καλά με το κουκουέ. Έτσι ακριβώ. Και ουσιαστικά για άλλη μια φορά η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία ακολούθησε την κομμουνιστική πολιτική. Η αυτή την οποία υποδεικνύει το ΚΚΕ και ακολουθούν τα κόμματα τη αριστερά και τη μεταγγίζουν στο Πασόκ που θέλετε να φαι... θέλει να φαίνεται προοδευτικό. Κάπου το διάβασα αυτό ότι σοσιαλιστή είναι αυτό ο οποίο απλά δεν θέλει να λέγεται κομμουνιστή. Ε, είναι λίγο σκληρό. Και μετά βέβαια, ποιο κυβερνάει τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ αυτή τη στιγμή. Το, το συμμετικό Πασόκ και το ποτάμι. Συγγνώμη, διότι ξέρω ότι αυτή μιλώ και ξέρω είναι ότι μιλώ σε νεοδημοκράτε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι πιο νεοδημοκράτη από μένα στην καταγωγή του. Εγώ ήμουν και στη ΔΑΠ και στην ΟΝΕΔ και όταν ήμασταν παιδιά είχε η οικογένειά μου ένα δίπατο σπιτάκι, κανονικά σπιτάκι στον Πειραιά, στην οδό Αγία Παρασκευή. Μιλάω με στοιχεία και τον πάνω όροφο δεν τον νοικιάζαμε όπως νοικιάζαμε τον κατόρφο για να παίρνουμε ένα ενίκιο, αλλά η ιδεολόγος η μάνα μου τον έδινε ε, παροχή στην ΟΝΕΔ του Πειραιά επί με ημαράκι και βουλγαράκι για να έχει γραφεία. Λοιπόν, δεν υπάρχει πιο νέο από, από εμένα, αλλά αυτή τη στιγμή μου λένε Κωνσταντίνε γιατί φεύγεις από την Νέα Δημοκρατία. Εγώ φεύγω από την Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει φύγει από την Νέα Δημοκρατία. Έχει καμία σχέση αυτή η Νέα Δημοκρατία με τη Νέα Δημοκρατία η οποία είχε μέσα φωνέ ή ακόμα και προέδρου όπω τον Αβέρο. Πάμε καλά τώρα. Λοιπόν, ε, ω εκ τούτου, επειδή με ρώτησε για την ε, Αμερική και να αρχίσουμε σιγά σιγά να επιστρέφουμε προς τα εκεί, η νέα δημοκρατία αυτή που είναι Πασόκ και Ποτάμι, σημιτικό Πασόκ, όχι παπανδρεϊκό Πασόκ, με τον οποίο διαφωνώ στην οικονομική πολιτική, αλλά στα εθνικά, παιδιά του βγάζουμε το καπέλο του, 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 Ανδρέα. Δεν άφησε ρογμές δεν άφησε cracks and crevices που λένε και στο χωριό μου από όπου να κάνει infiltrate ο τουρκικός επεκτατισμός και όταν πήγε να του κουνηθεί ο Ζαλ στο Αιγαίο στο κεφάλι του την έριξε. Λοιπόν, και με το χώρα και με το σεισμίκ. Ως εκ τούτου, επειδή ακριβώς ακολουθώντας αριστερές, σοσιαλιστικές, κομμουνιστικές επιταγές και προτροπές η Νέα Δημοκρατία έκανε τον νόμο για την ψήφο των ομογενών έτσι όπως το έκανε, κατά πρώτον τρέπο. Έτσι ξεκίνησε αυτή, α, αυτή η απάντηση. Κατά δεύτερον, εγώ είμαι μέλος της Order of Ahepa, της μεγαλύτερης, ε, πιο δραστήριας και σημαντικής ομογενειακής οργάνωσης. Συνεπώς, με τους αδελφούς της Αχέπα ε, έχω μία πολύ μεγάλη συζήτηση. Κατά δεύτερον, ε, είμαστε φίλοι και θεωρώ ότι ένας από τους ανθρώπους στην Ομογένεια που μπορεί να περάσει το μήνυμα ε, είσαι εσύ κατά τρίτον κάποιες συζητήσεις τις οποίες έχω με προσωπικότητες της Ομογένειας δεν θέλω αυτή τη στιγμή να τις ε, κάψω σε απλά ελληνικά ναι, δηλαδή να δεν ακόμη. θέλω να τις, δημοσιοποιηθώ, να τις δημοσιοποιήσω μέχρι να ολοκληρωθούν ξέρεις πρέπει να σέβεσαι τους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλείς και να μην ανεμίζεις σημεάκι ορισμένες φορές το γεγονός ότι μιλάς μαζί Το μόνο βέβαιο είναι το εξή. ότι η Ελλάς ως έννοια πλέον εν έτη 2022 θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία ως οικουμενική παρουσία του ελληνισμού. Εγώ ανέβασα χθες στο Instagram ε, ένα ε, κομμάτι από την παρουσία μου στο National Conservatism Conference στις Βρυξέλλες και στη Λεζάντα γράφω για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Ο Ελληνισμός είναι κάτι πολύ πάνω από την Ελλάδα. Είναι κάτι πολύ πέρα από την Ελλάδα και η Ελλάδα, αν θέλεις, είναι και ένας περιορισμός του ελληνισμού. Ο ελληνισμός, εγώ έχω μεγάλο σεβασμό σε Έλληνες εθνικιστές, όπως είναι ο Περικλής Γιαννόπουλος, ο Ιωάννης Σικουτρής ή ο Ιων Δραγούμης. Αυτοί έβλεπαν τον ελληνισμό σαν κάτι το πολύ πλατή, σαν κάτι το πολύ ευρύ, σαν κάτι το οποίο δεν περιορίζεται στα σύνορα του ελλαδικού κράτους και σε αυτόν τον εσωστρεφή και μίζερο ελαδισμό ο οποίος έχει εμπνεύσει και τους νεότερους ψευδοπατριώτες ε, νεοναζιστές που πρώτα μου σήκωσαν τη σβάστηκα και μετά μου σηκώνουν τη γαλανόλευκή και στο ενδιάμεσο επιτρέπουν στον Αλέξη Τσίπρα να πουλάει τη Μακεδονία. Αν η Χρυσή Αυγή είχε πει στο δημοψήφισμα τον κόσμο που την πίστευε, μην κατέβετε να ψηφίσετε. Μην κατέβετε να ψηφίσετε. Θα ήταν μια διαμαρτυρία, ε. Λοιπόν, ο Τσίπρα δεν θα έχει πάρει 62%. Αν ο Τσίπρα δεν είχε πάρει 62% στο δημοψήφισμα, δεν θα είχε γίνει πολιτικά παντοδύναμο την επόμενη τετραετία. Και αν δεν είχε γίνει πολιτικά παντοδύναμο την επόμενη τετραετία, δεν είχε ποτέ πουλήσει τη Μακεδονία. Όμω, κάνανε συμφωνία. Συμφωνία η οποία δεν περιέλαμβανε βέβαια ακριβώ αυτή την εξέλιξη, αλλά έλεγε ότι κοιτάξτε, εσεί ψηφίζετε μερικέ φορέ αυτά που θέλουμε στη Βουλή. Εξού και είχε πει ο πρόεδρο Νίκο Βούτσης, πρόεδρος τη Βουλή, του ΣΥΡΙΖΑ επί ΣΥΡΙΖΑ, ότι εμά δεν μα νοιάζει από πού έρχονται οι ψήφοι. Μπα, αλήθεια. Οπότε κάνει τη συνεννόηση με του νεοναζί για να είσαι εσύ ισχυρή κυβέρνηση και τρει μήνε πριν από τι εκλογέ να μου πουλήσει τη Μακεδονία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί η αντίληψη για τον ελαδισμό ε, είναι μια αντίληψη μικρόψυχη, μικρόνοη και εκτός από θλιβερή, καθόλου ωφέλιμη για τα εθνικά μας συμφέροντα. Συνεπώς το πρώτο πράγμα το οποίο λέω εγώ στην ομογένεια είναι ότι για μένα η ομογένεια είναι εγγενές και κεντρικό κομμάτι της έννοιας του ελληνισμού. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην ονομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι, βέβαια, δηλαδή, ναι. Αναφέρομαι στι κοινότητε των Ελλήνων όπου αυτέ υπάρχουν, όσο μικρέ κι αν είναι. Στι τεράστιε κοινότητε τη Αμερική, τη Αυστραλία, του Καναδά και τη Γερμανία. Τη Αλλά, ακόμα αυτό πήγα να σου πω στο μυαλό μου είσαι. Και στη μία ιεραποστολή του Καμερούν, ο πατέρας, ο πατέρας Ευάγγελος Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, ή τη Σιέρα Λεόνε. Και επίσης, άκου τώρα να δεις, εγώ θεωρώ κομμάτι του ελληνισμού και κάθε ελληνορθόδοξο στον πλανήτη. Τους Ρωμιούς, του Λιβάνου και της Συρίας, οι οποίοι βγαίνουν στο δρόμο με σημαίες του Βυζαντίου, με δικέφαλους αετούς και λένε εμείς είμαστε Ρωμιοί πήγαμε ποτέ να συναντήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ο ελληνισμός, αν αποφασίσουμε να τον δούμε στην πραγματική του διάσταση, είναι μια παγκόσμια δύναμη, την οποία όμως διαρκώς κατακαιρματίζουν και την οποία κατακαιρματίζουν ακριβώς για να αποδυναμώσουν. Εάν καταλαβαίναμε τι είμαστε, σου πω τώρα κάτι, δεν πρέπει να το πω. Πες ότι σου βγαίνει, εδώ δεν θα κοπεί τίποτα. Ό, το ξέρω ότι δεν θα κοπεί. Το θέμα είναι ότι θα το ακούσουν κάποιοι και θα το χρησιμοποιήσουν εναντίον μας. Δεν το λέω εγώ λοιπόν. Ε, άκουσα κάπου μία σκέψη που λέει αλήθεια γιατί ο ελληνισμός στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο να είναι δύο κράτη. Εγώ απλά τη σκέψη αυτή την άκουσα και μου φάνηκε ενδιαφέρουσα. Ενδιαφέρουσα για να την προσεγγίσει κανείς ακαδημαϊκά Βεβαίως, φίλε μου Αλέξανδρε, διότι αυτός που μου το έλεγε ε, παρατηρούσε ότι εάν για παράδειγμα ε, μέσω της παιδείας και μέσω της πυθούς ο κυπριακός ελληνισμός έφτανε στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε τέτοιες μέρες το 1955, 1η Απριλίου του 1955 ιδρύθηκε η ΕΟΚΑ, του Γεωργίου Διγενή, του οποίου τα λόγια είπα στην Ελληνική Βουλή και με διαγράψε ο Δένδια. Δηλαδή, ο Δένδια. Ουσιαστικά έφερε πρωτετελεσμένον τον Πρωθυπουργό και τον έφερε πρωτετελεσμένον, ούτω ώστε ο Δένδια να αναχθεί και να αναδειχθεί ω ο νούμερο ένα ανταγωνιστή του για την ηγεσία τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, όταν λοιπόν το 1955 τέτοιε μέρε ανέβαιναν οι Έλληνε. Κύπριοι στα βουνά, ενάντια στον Άγγλο κατακτητή, ενάντια στον Τούρκο δευτερευόντο και ενάντια και στον κομμουνιστή που ήθελε την υποταγή του νησιού ε, και φωνάζαν «Ελλάς-Κύπρος-Ένωσης». Δεν σκεφτόντουσαν ότι άλλο κράτος η Ελλάδα, άλλο κράτος yeah. η Κύπρος. Και ο άνθρωπος λοιπόν που μου έλεγε αυτήν την ιδέα, την οποία ξαναλέω, κανείς μόνο ακαδημαϊκά μπορεί να προσεγγίσει ε, και σε υποθετικό επίπεδο παρατηρούσε συνάμα ότι ε, δεν θα συζητούσαμε ούτε για όζου ούτε για τίποτα. Θα ξεκινούσε η ελληνική κυριαρχία από την Αδριατική και θα τελειώνε στο Λίβανο, ουσιαστικά και έλεγε και όλα ό,τι να σου πω κάτι δεν ξέρω τι λένε τώρα για το για την, τι, τι συζητάει ο Πρωθυπουργός με τον Ερντογάν ε, <coughs> τα MOU και όλα αυτά αλλά εάν σε κάποια στιγμή θες να κάνεις μια σοβαρή συζήτηση με την Τουρκία, αυτή τη συζήτηση κάνε. Βέβαια το πρόβλημα είναι ότι οι εθνομιδενιστές έχουν διεισδύσει τόσο πολύ στην, στην δημόσια και την κεντρική κουλτούρα, που αν αυτή τη στιγμή πας στην, στην Κύπρο και ρωτήσεις τους εκ, εκεί Έλληνες Κυπρίους, θα σου πούν ε, ότι όχι, τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία λέει ο φίλος σου. Εν περιπτώσει λοιπόν, επειδή από εκεί ξεκίνησε αυτή η ερώτηση, η ομογένεια για μας είναι κάτι το οποίο είναι αδιέρετο και αξεχώριστο από, από τον ελληνισμό. Και το πρώτο πράγμα το οποίο δεσμευόμαστε είναι ότι θα δώσουμε μάχη μέσα στη Βουλή για αυτό το πράγμα. Ο συγκεκριμένος νόμος πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δυνατόν να, να μπαίνουν για παράδειγμα οι υποψήφοι στο επικρατείας. Κατά πρώτον είναι και, είναι και αντίφαση να βάζεις τους υποψηφίους της ομογένειας μόνο τρεις. στην επικράτεια του ελλαδικού κράτους. Τι μάντρωμα είναι αυτό. Όχι. Θα πρέπει να μπορούν οι Έλληνες ομογενείς να έχουν constituencies, να έχουν εκλογικές περιφέρειες και να είναι ο υποψήφιος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο υποψήφιος στην Οκεανία ή μάλλον ας πούμε ο υποψήφιος στη Βόρεια Αμερική. Συνολικά, γιατί υπάρχουν και πολλοί Έλληνες στον Καναδά. Ο υποψήφιος στην Ευρώπη, ο υποψήφιος bla μπλα bla, μπλα bla, bla, bla. Ως εκ τούτου, αυτή είναι μία από τις κατευθύνσεις προς την οποία όχι θέλουμε, είμαστε αναγκασμένοι να κινηθούμε εάν πραγματικά ενδιαφερόμαστε για το μέλλον του έθνους. Κωνσταντίνε, και κάτι τελευταίο, συνάδελφος, σε καταλαβαίνεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με μία πολιτική κίνηση που το νομικό τη πλαίσιο είναι άμκε. Mm -hmm. Ξαναπέστω πάλι, το πες πολύ ωραία, ανεξάρτητη. Μη κερδοσκοπική εταιρεία, ή όπω <Ρα> λέμε. Η οποία είναι αδειώς... για τον Ελληνισμό. <Ρα> ναι, δηλαδή η ΜΚΙΟ δεν είναι μόνο για πακιστανούς <Ρα> και ασυνόδευτου <Ρα> ανηλίκου 35 Αυτή... χρονών. Ωραία. Αυτή η Άμκε, η οποία είναι η πρώτη που γίνεται <Ρα> για του Έλληνε, έτσι όπω δημοσιοποιείται, έχει στόχο να μετεξελιχθεί σε κόμμα ενώπιον των εκλογών. το είπαμε αυτό. Το αυτό. Το λέω ξεκάθαρα. Μου την έκανε στην ερώτηση πριν, αν δεν την απάντησα όσο ξεκάθαρα πρέπει. Ναι, έχει στόχο όσου συμφωνούν σε ό,τι συζητήσαμε τόσην ώρα, mm -hmm. αγαπητέ μου Αλέξανδρε, και σε μερικά ακόμα, να τους βάλεις το ίδιο τραπέζι, να πει «κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένας βουλευτής, ο οποίος δεν θέλει ούτε καν να ηγηθεί, θέλει να είναι η κοινοβουλευτική φωνή που θα προκύψει μέσα από αυτήν την... διαδικασία. ...όσμωση, μέσα από αυτήν yeah. τη συνάντηση και ελάτε να δημιουργηθεί ένα κόμμα ή ένα υπάρχον κόμμα να μετεξελιχθεί σε φορέα αυτής της συμφωνίας. Δηλαδή ουσιαστικά ένα κόμμα το οποίο θα μαζέψει ένα μεγάλο εθνικό συνασπισμό ουσιαστικά. Ακριβώς. Εθνικό και φιλελεύθερο. Συναστική. Και το φιλελεύθερο το λέω με την έννοια που το λέγανε οι... όχι, όχι οι liberals το, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. των Ηνωμένων Πολιτειών, μην oh. με την έννοια που το έλεγε ο Κολοκοτρώνης. Με την έννοια που το λέει ο Κανάρη. Επειδή αυτή τη στιγμή παρόμοια σαν αυτή την κίνηση υπάρχουν ήδη σε εξέλιξη δύο-τρει ακόμα, mm -hmm. αυτοί θα κληθούν. Α πούμε, υπάρχει η συνέπεια στην οποία ο γιατρό ο Κώστας Ορβανίτης mm -hmm. κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια, την ξεκινήσαμε μαζί στη Λάρισα στις mm -hmm. 6 Ιανουαρίου, έχει μαζέψει κάποια πρόσωπα, κάποιε μικρέ ομάδε. Απ' την άλλη, υπάρχουν κάποιε άλλε μικρέ okay. παρόμοιε κινήσει. Μόνο που το δικό σου ακούγεται πάρα πολύ συγκροτημένο και πολύ, ε, έχει ένα βαρύτατο ιδεολογικό πλαίσιο. Έτσι, στο οποίο το έχει ανάγκη ο Έλληνα πέρα από την κοινωνική του αθλειότητα όπω τη βιώνει. Αυτοί θα μπορούσαν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να είναι ομοτράπεζοι, ώστε να είναι πολύ ισχυρό αυτό ο εθνικό συνασπισμό. Συμφωνούν Αυτοί... σε αυτά τα οποία συζητάμε το ΣΝΑ. Ναι. Νομίζω ότι έτσι όπω τα εκθέτουν θα τα ακούσουν. Ναι, οφείλουν να κάτσουν. Οφείλουν να κάτσουν. Άρα δηλαδή η πρόσκληση είναι και προ αυτού. Οφείλουν να κάτσουν και οφείλουμε να του δεχθούμε. Δηλαδή δεν έχετε αυτό που λέμε κόκκινε γραμμέ. Από ό,τι καταλαβαίνω, περάσει, κόκκινη γραμμή. Έχουν περάσει από τη Χρυσή Αυγή. Όχι, από αυτού κανένα. Από ό,τι γνωρίζω, από το ρεπορτάζ, κανένα. Είναι κόκκινη γραμμή και, και, η Χρυσή Αυγή και ο Ηλίας με το θυμό τον οποίο ε, νομίζει ότι μπορεί να λύσει τα πράγματα. Μιλάω για τον Κασιδιάρη. Είναι, είναι ευρωατλαντιστές. Ε, αυτό θα το συζητήσετε. Εγώ κάνω την ερώτηση γιατί αυτή δηλαδή, τη στιγμή... Ε, ε, ναι. ε, συν τη άλλης, θα πρέπει να δούμε ότι σε όλο τον κόσμο, ε, πλέον το, το βλέπουμε και με το Ουκρανικό, ε, ε, δημιουργούνται δύο στρατόπεδα. Αυτό της Δύσης, mm -hmm. ε, η οποία Δύση απειλείται και από τους εχθρούς της, αλλά και από τους μηδενιστέ εντός της δύση. Κυρίως αυτή είναι το μεγαλύτερο Αυτό. πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, και ένα στρατόπεδο καθεστώτων που δεν είναι ούτε δημοκρατικά, ούτε ελεύθερα. Δηλαδή, αγαπητέ μου Αλέξανδρε, εκείνοι οι οποίοι είναι υποστηρικτές καθεστώτων όπως είναι η Κίνα, mm -hmm. το Πακιστάν, εντάξει, που είναι πιο δημοκρατικό βέβαια από την Κίνα περίεργα πράγματα, ε, του Ερντογάν, του Πούτιν, ε, δεν έχουν τις ίδιες αρχές με εμάς και δεν αναφέρομαι βεβαίως στο, στο μεγάλο σημαντικό έθνος των Ρώσων. Αναφέρομαι σε καθεστώτα mm -hmm. αυτή τη στιγμή. Όταν λοιπόν εμείς λέμε ότι εμείς πιστεύουμε στον δυτικό πολιτισμό, δεν πιστεύουμε στον δυτικό πολιτισμό έτσι... Ναι, νομίζω ότι το, το ξετύλιξε πολύ γλαφυρά. Με, με μια γενική και φιλοσοφική έννοια, πιστεύουμε στη Δύση, πιστεύουμε στι Πολιτείες, πιστεύουμε στην Ευρώπη, πιστεύουμε σε αυτό το μπλοκ των mm -hmm. κρατών που αυτή τη στιγμή πρέπει να κρατήσει ψηλά τη σημαία του πολιτισμού για τις ελευθερία. Στο ευρώ, θα πιστεύετε. Στο ευρώ όσο υπάρχει, ναι. Αλλά ένα νόμισμα δεν είναι ιστορική νομοτέλεια. Mm -hmm. Δεν Γιατί, είμαι... όπω ξέρει, με τη δραχμή χτίστηκε η Ελλάδα του πατέρα σου και του πατέρα μου και με το ευρώ χρεοκόπησε. Ναι, βέβαια και με τη δραχμή χρεοκόπησε δύο-τρει φορέ. Νομίζω δυστυχώς ότι δυστυχώ τη χρεοκοπία την έχουμε στο αίμα μας. Εγώ θα πω το εξή. Ε, δεν είμαι από εκείνου οι οποίοι πιστεύουν σε μια Ευρώπη του κεντρικού ελέγχου. Να, δεν, δεν είναι εκείνους... πανάκια το ευρώ, βέβαια. Δεν είμαι από εκείνου οι οποίοι πιστεύουν στην εκχώρηση ε, πολιτικών έτσι, αποφάσεων, σε ένα υδροκέφαλο, βρυξελοκεντρικό κεντρικό Αλήθεια, υπερ, είναι, αλλά υπερκράτος. Όταν μιλάμε για εθνική ανεξαρτησία, μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητο κράτος χωρίς δικό του ισχυρό νόμισμα. Εν μέρη, ναι. Ε, λοιπόν. ε, η απόλυτη εθνική... Η, κοίτα, έλεγε ο Αριστοτέλης ότι ο άνθρωπος που είναι μόνος του είναι η θεός η θηρίων. Και επίσης ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του λέει ότι ε, η πολιτεία ομοιάζει τις ανθρώπεις. Δηλαδή ότι και η πολιτεία μοιάζει με τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν και μια πολιτεία δεν μπορεί να είναι θεομόναχη, διότι ούτε θεός είναι, ούτε θήριον. Άρα στην σύγχρονη εποχή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, θα πρέπει να βρίσκεται σε ένα μπλοκ συμμαχιών και συνεργασιών. Δεκτός αυτό αυτό το μπλοκ, τώρα... mm -hmm. μπλοκ της οικονομικής συνεργασίας, αυτό το μπλοκ της οικονομικής συνεργασίας, που αυτή τη στιγμή μας έχει Εντό ευρώ για μένα δεν είναι η ουσία του προβλήματο. Δηλαδή, τόσε χώρε έχουν ευρώ και όχι απλά δεν έχουν χρεοκοπήσει. Αλλά αντίθετα, οι χώρε αυτέ ανθούν. Τι έχουμε κάνει εμεί, Εμεί δυστυχώ δεν έχουμε δώσει καμία έμφαση στην παραγωγή. Έτσι, Αυτό νάλιστα. είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και θα μου πει, μα πώ θα δώσουμε έμφαση στην παραγωγή. Α, κοίτα να δει τώρα. Θα. Δώσει την δυνατότητα σε όσους αποκεντρώνουν την παραγωγή και τη μεταφέρουν και σε εθνικά ευαίσθητες περιοχές, να έχουν πολύ χαμηλότερη φορολογία από αυτή που θα είχαν αν ήταν στα αστικά κέντρα. Κάνε ζώνη βιομηχανικής ανάπτυξης τη Θράκη. Και αν πεις, μα Κωνσταντίνε, ποιος θα πάει να δουλέψει στη Θράκη. Α, θα σου πω, κοίτα να δεις, επειδή τα πλάνα αυτά δεν τα κάνεις για δύο μήνες, για πέντε okay, μήνες, θα, θα πρέπει να μιλήσουμε, σε, σε ορίζοντα, είμαι 42 χρονών. Εγώ οραματίζομαι την Ελλάδα για τα επόμενα 30 χρόνια. Και σου λέω ότι, εάν κάνει μερικέ πολιτικέ, λέγαμε πριν για την οικονομική ελευθερία, κάνει ένα παιδί μείον 10% φορολογία. Κάνει δεύτερο παιδί μείον 20% φορολογία. Όχι για αυτό που βγάζει μισό εκατομμύριο στον χρόνο, αλλά για, για του περισσότερου Έλληνε που βγάζουν 20-30.000 ευρώ και που προσπαθούν να, να βρουν τα κέρματα για να δούνε θα αγοράσουν στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, για αυτού λοιπόν του ανθρώπου, πρώτο παιδί μείον 10, δεύτερο παιδί μείον 20, τρίτο παιδί μείον 30, και αν πάρει την οικογένειά σου και πα στη θράκη, άλλο ένα μείον 20% φορολογία. Όχι μόνο στη θράκη. Αν πα κι κλάδε, αν πα στην Ήπειρο, και και, 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 και. Έτσι λοιπόν τι κάνει ουσιαστικά. Φτιάχνει βάση ε, παραγωγική ε, δυνατότητα και ανάκαμψη και συγχρόνω φτιάχνει άλλη μια γενιά Ελλήνων που μεταξύ άλλων θα είναι και εργατικά χέρια. Αυτό το οποίο ακούω ότι πρέπει να φέρουμε εργάτες από το Πακιστάν και από τον Παγκλακές... Πήγε να φέρει ο Πρωθυπουργό. όμως δεν θέλω μισό λεπτό... Ο, 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 ο κύριος Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Αλήθεια είναι, όμως δεν θέλω να μην ένα πάντο αυτό, γιατί θα μας πούνε ότι επειδή είμαστε φιλαρά και οτιδήποτε mm -hmm. σε χάιδεψα. Η Ευρώπη όμως, με, με διρεκτίβες και με ψηφίσματα και με το Συμβούλιο Τη Ευρώπη, το οποίο δεν είναι εκλεγμένο όργανο, mm -hmm. είναι αυτή η οποία τη δεκαετία του 90 και του 2000 έδινε οδηγίε να θαυτούν τα πορτοκάλια μα. Έδινε οδηγίε στα ροδάκινα. Ναι, ναι, δεν τα θάβαμε κι εμεί. Και εμεί, <σχι> ναι, γιατί θέλαμε τώρα, τελευταίο, αυτό κι αν είναι ανατριχιαστικό, επιτακτικά 30.000 ευρώ για να διαλυθούν όλα τα καΐκια Πια υπά... σε μια ναυτική χώρα. Υπάρχουν κράτη στην Ευρώπη τα οποία μα έχουν διδάξει. Τον τελευταίο καιρό. Βεβαίως. Ότι ό,τι και πέστα, να πει η Ευρώπη, αναφέρομαι στην Ουγγαρία. Και αναφέρομαι... στην Νορβηγία Πε και τα προ... και αυτά, ε, και αυτά. Η Νορβηγία δεν είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά mm. ε, θέλω να πω ότι υπάρχει. άσε και την Ουγγαρία στην mm. άκρη, mm. διότι mm. ορισμένοι δικαίω σου λένε ότι. Ναι, αλλά ο Ορμπάν έχει φτιάξει ένα ανελεύθερο καθεστώ. Ε, ασκεί καταπίεση σε ορισμένα πράγματα. Και εμένα γενικώ δεν μου αρέσει καταπίεση. Μωράβιτσκι, στην Πολωνία. Ε, όταν του είπανε θα πάρεις τόσους ε, από την Αφρική και την Ασία, τους είπαμε συγχωρείτε δεν θα πάρω κανένα. Και τι έκανε η Ευρώπη. Τίποτα. Και δεν μπορεί να του κάνει τίποτα. Διότι ο Μωράβη έτσι και η Πολωνία έχει μια οικονομική ισχύ. Ναι, αλλά εδώ και, Τώρα, τα, όμως... και τα προϊόντα θάβουν και τελειώνει ο πρωτογενή το τομέα. Αυτό θέλω να πω. Και την ναυτιλία μα διαλύουμε. Μια χώρα, η πρώτη. Εμεί και οι Βίκυξοι είμαστε ναυτική χώρα. Αυτό λοιπόν το οποίο λες με κάνει να σκεφτώ ότι πριν να κάνεις μία τόσο εκβάθρον αλλαγή διότι εδώ ευθέως διαφωνούμε στο ότι το ευρώ θα πρέπει να είναι μία προτεραιότητα σε ένα κόμμα με εθνικό και φιλελεύθερο παρονομαστή να, να φύγει από ελληνικό νόμισμα και να επιστρέψουμε στη δραχμή. Εγώ ευθέως σου λέω ότι έχω διαφωνία mm -hmm. απέναντι σε αυτό. Ε, συγχρόνως όμως, από τη συζήτηση που κάνουμε καταλαβαίνουμε ότι πριν να πάμε στο θέμα ευρώ, δηλαδή πριν να, να βάλουμε μια βόμβα στα, στα θεμέλια, μπορούμε να κάνουμε πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν τα κάνουμε. Δηλαδή, όταν σου λέει η Ευρώπη θάψε τα πορτοκάλια, πες να τα θάψεις εσύ τα πορτοκάλια. Τώρα ξεριζώνουν τις ελιές. Να αυτό. Δεν, δεν, το έχω υπόψη μου αυτό το πράγμα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά όχι, καμία έλια. Περιορισμό ξέρεις... στα ελαιοτριβεία. Δεν μπορεί μια ολόκληρη χώρα όπω η Ελλάδα να έχει τρία ελαιοτριβεία και να τα έχουν τρει οικογένειε, τρει μπέιδε, τρει κοτσαμπάσιδε. Δεν, δε, δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν έχω ασχοληθεί αρκετά με την προσέγγιση. Παραδείγματα παραγωγή. φέρνω τώρα. Παραδείγματα φέρνω, και τα οποία... Εγώ έχω ένα κακό. Όταν δεν ξέρω κάτι, το λέω ότι δεν το ξέρω. Και σε τιμάει γιατί δείχνει την εντυμότητα και το ήθο <χω> και την ποιότητα του ανδρό. Αλλά ο κόσμος όμως πραγματικά, αυτό δεν είναι μένος, mm -hmm. ούτε διαφωνούμε. Θα μπορούσε να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος. Τα πρώτα είναι αυτά που είπες, mm -hmm. ως πρώτοι άξονες, πυλώνες. Να σου το πω και λίγο διαφορετικά. Ε, υπάρχουν κάποιοι, οι οποίοι είναι τόσο πεπλανημένοι mm -hmm. και τόσο στον κόσμο τους, που πιστεύουν γενικώ ότι το, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα έχει απλά ένα αέναο Λαμπρό μέλλον. Ναι, ε, ναι. indefinitely Θα στο δει και <laughs> Ότι α, θα είναι ένα joyride η Ευρώπη. Και όλα ε, θα βασικά καλά. τα πράγματα. Φυσικά για τα έσπα είναι όλη η ιστορία. Λοιπόν, και γι' αυτό πάει έτσι. όπως το περιγράφεις Όχι, όχι κάποιοι πιστεύουν. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Γενικώ πιστεύουν. Ναι, ότι... έχω ακούσει και λοιπόν, έχω Η Ευρώπη και έχει αρχίσει και ξυλώνεται. Αυτό είναι μια αλήθεια. μια αλήθεια. Λοιπόν, ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία κάνει ο Πούτιν αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία είναι επιταχύνει το ξύλωμα του πουλόβερ της Ευρώπης. Σε έναν κόσμο γεμάτο ανασφάλεια η ασφάλεια του να ανήκεις κάπου, ακόμα και με μεγάλες δυσκολίες, είναι πολύ σημαντική. Ως εκ τούτου, εγώ δεν θα το διασάλεβα αυτό το πράγμα. Και όταν λέω ότι είμαι ευρωατλαντιστής, σε μεγάλο βαθμό εννοώ και αυτό. Δεν πρόκειται εγώ να είμαι αυτός ο οποίο θα βάλει στο τραπέζι. Τέτοιο ζήτημα. Επομένω, συμφωνεί στο γεγονό ότι ο Πρωθυπουργό έστειλε οπλικά συστήματα και ετοιμάζεται να στείλει και έψη αυτό, είναι άσχετο, να... αυτό είναι άσχετο με το ευρώ. Για πε το λοιπόν. Όχι, αυτό είναι άσχετο με το ευρώ. Συμφωνώ γιατί το κλείσε αυτό. Πάω σε μια άλλη ερώτηση. Λοιπόν, οπότε με την ίδια ειλικρίνεια, τιμιότητα και ευθύτητα που σου λέω ότι εγώ είμαι υπέρ του ευρώ. Okay. Λοιπόν, διότι πιστεύω ότι η οικονομική ασφάλεια που σου δίνει το ευρώ, άμα κάνει τη σωστή διαχείριση, είναι τέτοια που μπορεί να σε ωφελήσει, mm -hmm. δεν είναι ανάγκη δηλαδή επειδή έχει ευρώ να έχει μια οικονομία που είναι ενάντια στο λαό σου και επίση mm -hmm. πρέπει να μάθει να λε όχι. Πήξαμε στου τζάμπα μάγκε όλα αυτά τα χρόνια που λέγανε ότι θα πούμε τα μεγάλα όχι. Παιδιά, πριν πει τα μεγάλα όχι, πε μερικά κοφτά, συνεπή, απαραίτητα μικρά. Και πίστεψε με, με τα μικρά όχι μπορεί να χτιστεί ένα μεγάλο χωρίς να τα κάνεις όλα Λακούγγι. Σαν τον καλόγερο Σαμουήλ. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο ευθύτητα σου λέω ότι είμαι πολύ ανήσυχο για την στάση τη Ελλάδα ε, έναντι του ουκρανικού ζητήματο, διότι αυτό το οποίο βλέπω είναι το εξή. Εμεί στέλνουμε όπλα. Ε, στέλνουμε τα λάθο όπλα. Είμαι μέλο τη Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνα και δεν θέλω να επεκταθώ για λόγου εθνική okay. ασφάλεια, αλλά σου δεν λέω δεν ότι στέλνουμε ναι. τα λάθο όπλα. Και μπορώ να επιχειρηματολογήσω ο, αυτό. Δεν χρειάζεται γιατί θα, θα μου ναι. πληροφορίε. Ναι. Λοιπόν, ε, παίρνουμε όλε τι κυρώσει. Όλε τι κυρώσει. Ναι. Απέναντι έχει τον Ερντογάν, ο οποίο πουλάει όπλα, δεν στέλνει τίποτα. Και είναι και διαπραγματευτή. Δεν κάνει καμία υιοθέτηση κυρώσεων, δεν παίρνει καμία κύρωση. Βγαίνει ο, Ζελέ, ο, ο Ζελένσκι και τον κάνει Θεό. Βγήκε χθε, ο... προχθέ, ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ουκρανίας του έκανε θεού τους Τούρκου. Εμεί, παιδιά, τι, δηλαδή, τι κερδίζουμε, πού αποσκοπούμε, μην παρεξηγηθώ. Όχι, όχι. Είμαι με τον άνθρωπο ο οποίο θα πάρει το όπλο του, θα στείλει τη γυναίκα του και το παιδί του σε ένα ασφαλές μέρος και θα κάτσει να πολεμήσει να για το του. σπίτι του, για την τιμή του, για την πατρίδα του υπερβομών και αίστιων. Και, αίστιων. και δεν βλέπω αν αυτός ο άνθρωπος είναι Ουκρανός, είναι Ουγκαντανός, είναι Αβορήγινας, είναι ό,τι θέλει ας είναι. Εγώ είμαι με αυτόν. Όποιος δέχεται επίθεση και κάθεται να υπερασπιστεί το σπίτι του... Έχει τη συμπάθεια για την υποστήριξή μου. Όμως από εκεί μέχρι να ακολουθεί μια πολιτική η οποία γίνεται με τέτοια ένταση που δεν προκύπτει από το αποτέλεσμα ότι σε ωφελεί, υπάρχει μια τεράστια απόσταση. Νομίζω ότι κλείσαμε έναν κύκλο ε, και ο, ο κόσμος έχει μια όσο γίνεται κατατοπιστική εικόνα. Καταλαβαίνω,

δείγμα γραφής και είσαι και ακτιβιστής και ένα παιδί το οποίο είναι από εμά. Από εμά. Δηλαδή παιδί γονέων που ίδρωσαν για να το σπουδάσουν, να το στείλουν εκεί που το στείλανε και ο ελληνικό λαός τον έστειλε εν μέσω. Γιατί εγώ την έζησα την προεκλογική σου εκστρατεία, ήμουνα εκεί που ήμουνα, μιλάγαμε με θυσίε. Και επειδή εμεί γνωριζόμαστε και εκτό κάμερα, τέτοια παιδιά υπάρχει δυνατότητα να προωθηθούν σε ένα τέτοιο σχήμα ναι νέα παιδιά. παιδιά. Γιατί ο κόσμος απεχθάνεται τα παιδιά τα οποία προέρχονται από κομματικές συμπληγάδες, κομματικό σωλήνα. Είναι κάτι άλλο το οποίο άλλη, καταλαβαίνεις... Θέση, μου, η Αφροδίτη. Ε, ότι δυστυχώς το γεσμάν, yes ναι. το η η δουλικότητα, το ναι, σε όλα και δεν αμφισβητώ τίποτα, είναι το set of skills. Γιατί έτσι ξεκίνησε και ο καμένος έτσι. έτσι ξεκίνησαν κι άλλοι, και καταλαβαίνει επειδή ο κόσμο έχει ζήσει πολλά τέτοια μοτίβα και μοντελάκια, πρέπει να βρείτε του τρόπου, θεωρώ. Εγώ σου έδωσα τι απαντήσει ναι, μου. Εγώ off θέλω, θέλω ανθρώπου from all walks of life mm -hmm. που λένε και οι φίλοι μα στι Ηνωμένε Πολιτείε, κάθε ηλικίας Κάθε υποβάθρου η οποίοι ουσιαστικά θα είναι αντιπροσωπευτική τη Ελλάδα που θέλει να επιβιώσει και τη Ελλάδα που θέλει να επιβιώσει και συνάμα να προκόψει. Αυτό. Ποιο δεν το θέλει αυτό. Τόσα παιδιά υπάρχουν εκεί έξω. Τόσοι άνθρωποι υπάρχουν εκεί έξω. Έρχονται καθε, καθημερινά. Εγώ έχω ένα γραφείο 42 τετραγωνικά μέτρα στο, στο κέντρο τη Αθήνα. Αλλά είναι buzzing από το πρωί. Ε, κάθε μέρα μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, μου έρχονται παιδιά απίστευτα. Απίστευτα. Και ντρέπομαι και που δεν έχουμε κάνει κάτι ακόμα για αυτά τα παιδιά. Αλλά τι να κάνεις που εκλεγήκαμε και είπαμε ότι θα βάλουμε τα πανεπιστήμια σε μία τάξη και εμείς Αλέξανδρε, εσύ και εγώ δεν μπορούμε να πάμε σε ένα πανεπιστήμιο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση διότι θα μας σουβλήσουν, θα μας πυρπολήσουν, θα μας λιντσάρουν θα μας φάνε ζωντανού και είναι. θα μας γδάρουν σαν τους Αγίους νεομάρτυρες της Ορθοδοξίας μας. Γιατί? Κάποιοι λένε επειδή έχουμε κνήτη Υπουργό προστασία ε, Προστασίας του Πολίτη. Εγώ δεν θέλω να το πω αυτό. Θέλω να πω διότι η Νέα Δημοκρατία δεν τίμησε τις υποσχέσεις της. Τον προγραμματικό και διακηρυκτικό της λόγο. Και ένα τελευταίο, όταν μου λένε Κωνσταντίνε, γιατί φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Αγαπητοί και αγαπητέ, δεν φεύγω εγώ από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Να μου είσαι καλά. Καλή επιτυχία σε όλα. Κάθε καλό. Πάμε μαζί. Πάμε.